εννοείς? Έχω 6 κουτάβια. Α, είπα και εγώ τρόμαξα. Για πες μου, τι κουτάβια? Έχει γεννήσει σκυλά μου και έχω 6 κουτάβια. Λαμπραντόρ. Α, λαμπραντοράκι. Ναι. Είχα ένα και μου πέθανε πέρσι το Δεκέμβριο. Να σου κάνω ένα καινούργιο να σου δώσω. Φτάνει, δεν ξέρω πού να τα βάλω. Έχει σκυλιά? Σκυλιά, γατιά, σκυλιά, παιδιά, παπιά, ό,τι θέλεις έχω. Και χθες τράβηξα και μία ιστορία στη Φιλοφαίη. Παιδιά, θα σας πω κάτι, θα το χρησιμοποιήσω εδώ το βήμα της εκπομπής, θα μου επιτρέψεις λιγάκι από μερικά δευτερόλεπτα το χρόνο σου. Μην αφήνετε τα σκυλιά σας ελεύθερα. Δεν επιτρέπετε να ανοίγετε τις πόρτες στα σπίτια σας και να αφήνετε τα σκυλιά σας ελεύθερα, ειδικά όταν τα σκυλιά αυτά επιτίθονται. Δηλαδή, δεν επιτρέπετε, αυτό το πράγμα είναι εγκληματικό. Μου την έπεσε χθες ένα λαμπραντόρ. Εγώ έχω ένα σκύλο, ο οποίος είναι κουτσός, έχει 3 πόδια. Τον είχα μαζέψει από το δρόμο. Λαμπραντόρ και την έπεσε? Όχι, ναι. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση. Χαρά και όχι έκανε. Μόνο μου κάνει εντύπωση, αλλά ήταν και η αφεντική, ήταν λίγο πιο πριν. Χαρά έκανε. Η οποία με έβλεπε από μακριά και μου έλεγε: μην περπατάτε, σταματήστε, γιατί έχετε ένα σκυλί το οποίο δαγκώνει. Μα άμα δαγκώνει, μάζεψέ το. Μέχρι να το πει. Λαμπραντόρ και δαγκώνει. Μέχρι να το πει, την είχε πέσει στο σκύλο μου και γινόταν ο σκυλοκαυγάς. Με μένα την τρελή να προσπαθεί να ξεμπλεχτεί από τα λουριά. Παναγία. Με το κασκόλ γύρω από το λαιμό μου να μου το τραβάνε τα σκυλιά. Όπου υποχρεώθηκα και ήμουνα βία υποχρεωτικά απέναντι στα σκυλιά. Για να χωρίσω. Με κατάλαβε και να με κοιτάει αυτή. Μήπως δεν είναι τα λαμπραντόρ, γιατί τα λαμπραντόρ δεν επιτίθενται. Λαμπραντόρ κάνω χάρη. Και εγώ λαμπραντόρ έχω. Και να είναι μέσα η τύπησα στο αυτοκίνητο, να με αφήνει να σφάζομαι εγώ με τα σκυλιά και να μην βγαίνει. Δεν τη είπα λέξη, αλλά αν την έβλεπα, πραγματικά θα την. Θα τη έλεγα. Μα δεν βρίζει όλο. Ο αρχή συντάξει από πάνω. Λοιπόν, Νίκο.